Καλό. Είναι κόψιμο μισθών και συντάξεων, δεν θα έχουν αυξήσεις φόρων, δεν θα είναι μέτρα που θα ξαναβάζουν την οικονομία στο φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Πού ήταν περιγράψει κάτι. Δεν θα έχει, ας πούμε, για ΦΠΑ. Αυτό κανένα που... τέτοιο μέτρο. Δηλαδή με δημοσιονομική αποτίμηση. Εδώ έγινε διχτό, Χριστίνα, θα πρέπει να πούμε. Δημοσιονομικά μέτρα μπορείς να πάρεις χωρίς να έχεις περικοπές. Γιατί για το ΦΠΑ έχουν ακουστεί. Το λαθρεμπόριο καυσίμων ή καπνού. Ναι, αυτό αν είναι άλλο. Έχει δημοσιονομικό κέρδος. Χωρίς ξέρετε, να πληρώνει... δεν το πετυχαία τον, για το ΦΠΑ. Γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή, για παράδειγμα, φιλοξενήσαμε δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, την κυρία Βαλαβάνη. Η οποία μας είπε ότι μελετάτε, είναι μια προσωπική της άποψη και μελετάει το Υπουργείο, την αύξηση του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά, λέει σε τελευταία ανάλυση. Σαντορίνη, Σαντορίνη, τι θα πάθει, λέει, τι θα πάθουν. Γιατί λέει η Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, Κρήτη... που έχει κανονικό συντελεστή. Αμέσως μετά έχουμε, το παίρνουμε πίσω αυτό. Από κυβερνητικές πηγές, χωρίς να ονομαστούν. Μιλάμε χτες με τον κύριο Σταθάκη, χτες προχτές με τον κύριο Σταθάκη. Χτες. Ο οποίος μας λέει όχι. Παραμένει το καθεστώς όσο έχει. Ναι. Αυτό που έχει υποθεί πάντως είναι στα νησιά. Και λόγω της νησιωτικότητας, στα είδη πρώτης ανάγκης και τα λοιπά, δεν θα. Για έχουμε... τους κατοίκους, γιατί δεν... αυτό λέγαμε. Ακριβώς. Γιατί αν είναι. Αλλά αφήνεται δεν... ανοιχτό σε κάποιους ΦΠΑ. Στα ξενοδοχεία, ναι. Χριστίνα, να σου πω πώς θα είναι. Θα είναι στα ξενοδοχεία, αλλά δεν θα είναι στα προϊόντα. Στα χαρδούβελη δηλαδή. Πάλι γυρνάμε. Θα είναι στα ξενοδοχεία. Πάλι γυρνάμε στο email χαρδούβελη. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες μέσα από το χτύπημα της διαφθοράς, του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής. Θα είναι εδώ μέσα. Και θα είναι στα νομοσχέδια εδώ. Αυτά θα είναι εδώ μέσα. Γιατί εδώ, ξέρετε κάτι. Να σας πω κάτι. Χθες τι... είχαμε δύο γεγονότα. Ναι. Το ένα ήταν η συνάντηση με τα κλιμάκια του Ελβετικού Υπουργείου Οικονομικών. Η συνάντηση με τον αλήθεια, Νικολούδη. Τώρα το πιστεύετε ότι οι Ελβετοί θα σας δώσουν στοιχεία. Γιατί έχουν υποσχεθεί 10 χρόνια τα υπόσχονται αυτά. Σας το λέω. Ξέρετε πόσες φορές πήγε ο κύριος Μαυραγάνης στην Ελβετία. Μακάρι να είναι η διαφορά που μας είπαν χθες. Αυτό πάντως που μας είπαν χθες είναι ότι ελάχιστα στοιχεία είχαν ζητηθεί από τις ελβετικές αρχές. Αυτό είναι είδηση. Λέει λοιπόν τώρα ο κύριος Κορονάκης, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των ελβετικών τραπεζών η απάντηση ήταν ότι τα στοιχεία αυτά δεν μας τα είχαν ζητήσει οι προηγούμενοι, μας είχαν ζητήσει ίδιο, ελάχιστα στοιχεία. Αυτό είναι είδηση. Και το ίδιο υπόθηκε. Αν είναι έτσι, κύριε Αλαγκάρτ στο τηλεφώνημα. Βέβαια θα το. Σίγουρα θα ξέρει ο κύριο Αλαγκάρτ στο τηλεφώνημα ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και αυτό.